Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Σταραφίδη, ο οποίος πρόκειται να μας αναλύσει τους υπογλυκεμικούς παράγοντες που χρησιμοποιούμε στους διαβητικούς τύπου 2 σε ασθενείς που έχουν χρόνια νεφρική νόσο. Τον κύριο Σταραφίδη τον ξέρετε οι περισσότεροι, είναι λέκτορας νεφρολογίας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο πλέον. Είναι ένας εξαιρετικός ομιλητής και φαντάζομαι θα το καταλάβετε αμέσως για το θέμα που έχει αναλάβει να μας βάλει μέσα σε αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ασθενείς με ζαχαρό διαβήτη τύπου 2. Παντελή, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και φυσικά ευχαριστώ και την Οργανική Επιτροπή και την Εταιρεία για την ευγενική πρόσκληση. Θα μιλήσω για ένα θέμα που ίσως κάποιοι από εσάς να έχετε ξανακούσει. Συνηθίζω να το αναλύω σε διαβητολογικά συνέδρια και επιμένω ότι εμείς οι νεφρολόγοι πρέπει να έχουμε μια έτσι συγκεκριμένη άποψη για τα θέματα αυτά και να συμβουλεύουμε τους συναδέλφους όπου χρειαστεί. Επιτρέψτε μου να αρχίσω έτσι με 2-3 εισαγωγικές διαφάνειες που είναι όμως πολύ σημαντικές κατά τη γνώμη μου. Αυτά είναι επιδημιολογικά στοιχεία από την Αμερική, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, που φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ανωδική τάση στη συχνότητα του διαβήτη αφορά μόνο 2 ηλικιακές ομάδες και οι ηλικιακές αυτές ομάδες είναι οι ομάδες των ασθενών άνω των 45 και ειδικά αυτών άνω των 65. Από την άλλη πλευρά, αυτή είναι μια πρόβλεψη η οποία έχει δυστυχώς ξεπεραστεί. Ο αριθμός των αιμοκαθερόμενων ασθενών παρουσιάζει ραγδαία αυξητικές τάσεις παγκοσμίως και αν φυσικά θέλει να τα δει κανείς σε μία διαφάνεια, φαίνεται ότι ενώ τα κλασικά νοσήματα, τα νεφρολογικά, εσπερανοτονεφρίτιδες ή πολυκυστική νόσος ως αίτια χνά τελικού σταδίου παρέμειναν σταθερά επί μακρών, ο διαβήτης στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε χώρες όπως την Ελλάδα με μια μικρή καθυστέρηση γνώρισε μια επιδημιολογική έκρηξη, μια αύξηση κατά 5.000%. Σε ό,τι αφορά τη φυσική ιστορία, επίσης αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου διαφάνειες που προσπαθώ λίγο να το τονίζω στους μη ειδικούς, στους μη νεφρολόγους. Αυτή είναι μία καταπληκτική εργασία, αρκετά παλαιότερη, η οποία στην ουσία έλεγε ότι η φυσική πορεία του διαβήτη τύπου 2, τα χρόνια μετά τη διάγνωση του διαβήτη μέχρι να αναπτυχθεί η πρωτεινουρία και τα χρόνια μετά την πρωτεινουρία μέχρι το τελικό στάδιο ήταν παρόμοια στον τύπο 1 και στον τύπο 2 διαβήτη. Αυτή είναι μια εξαιρετική δουλειά, αλλά πρέπει κανείς να την αντιμετωπίζει με μια επιφύλαξη. Η επιφύλαξη είναι ότι είχε 25 χρόνια παρακολούθησης, επομένως ξεκίνησε περίπου στο 1960. Και ο μέσος διαβητικός τύπου 2 το 1960 ήταν πολύ διαφορετικός, ήταν πολύ νεότερος από τον μέσο διαβητικό τύπου 2 του 2015, το οποίο είναι ένα πολύ σοβαρό έβριμα και πρέπει να το γνωρίζουμε. Ο μέσος διαβητικός λοιπόν τύπου 2 σήμερα έχει, όπως βλέπετε, σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, είτε είναι στην μέση ηλικία, είτε είναι ηλικιωμένος, ένα ποσοστό 10-12-13% πρωτεϊνουρία και κλασική διαβητική νεφροπάθεια. Και ο μέσος διαβητικός τύπου 2 επιδεινώνει κατά τα κλασικά βιβλία την νεφρική του λειτουργία με ένα αίτιο, όπως όλοι ξέρετε, οξείας νεφρικής. Μπορεί να είναι ένα σκιαστικό, όπως είναι εδώ, μπορεί να είναι μια διαρροϊκή συνδρομή, μπορεί να είναι υπερβολική χρήση των φαρμάκων του άξονα ή ενός μη στεροειδούς αντιφλεγμονώδους. Άρα το πρώτο μήνυμα πρέπει να περάσουμε στους συναδέλφους άλλων δικοτήτων είναι ότι διαβητικός τύπου 2 που σήμερα έχει 50 GFR δεν σημαίνει ότι και μετά από 2 μήνες, αν περάσει μια οξεία νεφρική, θα έχει 50 GFR. Μπορεί να έχει 30. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Το δεύτερο θέμα αφορά τη διαγνωστική προσπέλαση. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ ευχάριστα τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εξοικείωση των νεφρολόγων και των συναφών ειδικοτήτων με αυτόν εδώ το δείκτη, το δείκτη της κρεατινίνης, που αυξάνει σε πολύ προχωρημένα στάδια. Πλέον υπάρχουν λίγοι συνάδελφοι που λένε: «Έλα, μωρέ, έχει 1,5 κρεατινίνη». Δεν αντιμετωπίζονται τα πράγματα πλέον έτσι. Γιατί το 1,5 κρεατινίνη, το 1,6 κρεατινίνη, μπορεί να σημαίνει από φυσιολογική νεφρική λειτουργία μέχρι ένα στην ουσία προτελικό ή και ημιτελικό στάδιο ανάλογα με τον ασθενή που έχουμε. Όλοι πλέον έχουν εξοικειωθεί και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και αυτό είναι κάτι που επίσης πρέπει να το θυμίζουμε στους διαβητολόγους και στις συνοδές ειδικότητες με τη χρήση αυτών των εξισώσεων, κυρίως με την εξίσωση MDRD. Αυτά είναι δύο βασικά θέματα τα οποία πρέπει να τα υπενθυμίζουμε ειδικά σε συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων. Πάμε τώρα στο κυρίως πιάτο, το γλυκαιμικό έλεγχο. Αν με επιτραπεί ξανά μια μικρή ιστορική αναδρομή, αυτή είναι η μελέτη DCCT, διαβητική τύπου 1, conventional έναντι εντατικού ελέγχου. Τα πιο
έτσι εξόφθαλμα αποτελέσματα ήταν η βελτίωση σε ό,τι αφορά την πρόοδο της διαβητικής νεφροπάθειας. Η άλλη μεγάλη μελέτη, UKPDS, σε διαβητικούς τύπου 2, 8 έναντι 7 οι δύο άξονες, και εδώ το πιο μεγάλο όφελος ήταν στην εξέλιξη διαβητικής νεφροπάθειας. Άρα πρέπει να ελέγχουμε το ζάχαρο για την νεφροπάθεια, αλλά φυσικά και για τα καρδιακά σημεία. Κάπου όμως αρχίζουν τα προβλήματα ή αρχίζουν, κατά την άποψή μου, τα λεπτά σημεία. Όπως γνωρίζετε, ο νεφρός σε κατάσταση νηστείας συμμετέχει κατά 20-25% στην παραγωγή γλυκόζης μέσω γλυκονεογένεσης. Επομένως, όσο εξελίσσεται η νεφρική νόσος, αυτό το ποσοστό μικραίνει. Και αυτό είναι ένας παράγων υπογλυκαιμίας. Απ' την άλλη μεριά έχουμε την ινσουλίνη που μεταβολίζεται στο φυσιολογικό νεφρό μέχρι και 40%. Όσο προχωράει η νεφρική νόσος, η ινσουλίνη δεν μεταβολίζεται, επομένως έχουμε άλλο έναν παράγοντα υπογλυκαιμίας. Και σε αυτόν τον μακρύ κατάλογο μπορούν να προσθεθούν μία σειρά από παράγοντες που έχουν σχέση με τη χρόνια νεφρική νόσος. Από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε πολλούς παράγοντες που θεωρητικά ευνοούν το γλυκαιμικό έλεγχο, στην πραγματικότητα είναι παράγοντες κινδύνου για υπογλυκαιμία. Από την άλλη πλευρά και κυρίως στο τελικό στάδιο, υπάρχουν αρκετές δουλειές που δείχνουν ότι κυρίως η φλεγμονή μέσω του malnutrition inflammation syndrome αυξάνει την αντίσταση στην ινσουλίνη και κάνει το γλυκαιμικό έλεγχο πιο δύσκολο. Και φυσικά η αιμοκάθραση αυτή καθ' αυτή, προκαλώντας πολύ έντονες μεταβολές σε όλους αυτούς τους παράγοντες, δυσχεραίνει το γλυκαιμικό έλεγχο. Και στην περιτοναϊκή κάθραση, όπως επίσης γνωρίζετε, στην ουσία έχουμε ένα ανθρώπινο μοντέλο του μεταβολικού συνδρόμου με πολύ μεγάλα φορτία γλυκόζης απευθείας στην πηλαία φλέβα που οδηγούν σε αύξηση παραγωγής των VLDL και των ελευθέρων λιπαρών οξέων και αύξηση αντίσταση στην ινσουλίνη. Τα προβλήματα όμως δεν σταματούν εκεί. Σε ό,τι αφορά το γλυκαιμικό έλεγχο, δεν έχουμε απαντήσει ποιο είναι το επίπεδο γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης στο τελικό στάδιο, διότι λέμε μεν ναι κάτω από 7, αλλά όλες οι μεγάλες μελέτες, και υπήρξαν πολλές καλές μεγάλες μελέτες παρατήρησης, δείχνουν ότι το καλύτερο σημείο από την άποψη γλυκοζηλιωμένης είναι το 8 στους ασθενείς υπό αιμοκάθαρση, γιατί μετά προφανώς υπάρχει μία αντίστροφη συσχέτιση με βάση την καχυξία και το malnutrition inflammation syndrome. Και για να ολοκληρώσω γρήγορα, έχουμε και προβληματικό δείκτη στη χρόνια νεφρική νόσο. Σε ό,τι αφορά την γλυκοζηλιωμένη, αν έχει την υψηλή συγκέντρωση ουρίας, μπορεί το μηχανάκι να μετρά καρβαμυλική αιμοσφαιρίνη και να τη συγχέει με γλυκοζηλιωμένη. Και φυσικά οι μεγάλες μεταβολές, είτε μέσω μεταγγίσεων, είτε μέσω επιθετικής ερυθροποιητικής θεραπείας ή θεραπείας σιδήρου, σε αυτή κατά αυτή τη μάζα των ερυθρών, προκαλούν μεγάλες μεταβολές στη γλυκοζηλιωμένη. Έχει προταθεί η γλυκοζηλιωμένη αλβουμίνη ως δείκτης, αλλά και πάλι τα ευρήματα ίσως είναι λίγο πρόημα. Επομένως, ο καλύτερος δείκτης είναι οι συχνές μετρήσεις του ζαχάρου του αίματος. Με αυτά λοιπόν ως δεδομένα, πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς το ερώτημα του πώς θα χρησιμοποιήσει τα αντιδιαβητικά σκευάσματα σε αυξημένα ή μάλλον προχωρημένα στάδια χρόνιας νεφρικής νόσου. Η ADA, η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία, δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα με τους διαβητολόγους στη χώρα, είναι σε αυτό το σημείο, μάλλον θα έλεγα, πολύ λακωνική. Λέει λοιπόν, αν ο GFR πέσει κάτω από 60, σκεφτείτε μήπως αλλάξετε τη δόση των φαρμάκων. Αν πέσει κάτω από 45, λέει το ίδιο πράγμα. Σκεφτείτε μήπως αλλάξετε τη δόση των φαρμάκων. Λέει βέβαια και μια άλλη, έτσι, 2-3 σειρές εδώ, που αν τις δείτε αναλυτικά, αποτελούν το 80% των guidelines της σύγχρονης νεφρολογίας. Επομένως δεν αντιλαμβάνονται και τόσο καλά ότι η νεφρολογία είναι μια πολύπλοκη ειδικότητα και όταν με βάση την οδηγία στέλνουν τον ασθενή στον νεφρολόγο κάτω από 30, ο ασθενής θα έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Οι διαθέσιμες επιλογές που έχουμε σήμερα είναι διάφορες. Ξεκινώ ανάποδα, ξεκινώ από τις ινσουλίνες. Τις ξέρετε όλες, υπερταχείας δράσης, ταχείας δράσης, ενδιάμεσης ή μακράς δράσης. Πολλά διαθέσιμα σκευάσματα και στην ελληνική αγορά. Αυτό το οποίο θέλω λίγο να τονίσω όμως, γιατί πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα ως δεδομένα, είναι ότι οι ινσουλίνες αυτές χρησιμοποιούνται στους ασθενείς τελικού σταδίου χωρίς να υπάρχουν πολλά δεδομένα.
Πήρα έτσι χαρακτηριστικά δύο παραδείγματα από τα SPC των φαρμάκων. Αυτή είναι η Novorapid. Έγινε μία δόση φαρμακονιδικής σε 18 μόνο ασθενείς με νεφρική λειτουργία από το φυσιολογικό μέχρι τη βαριά νεφρική νόσο, όπου οι ασθενείς σε αιμοκάθαρση δεν διερευνήθηκαν. Αντίστοιχα είναι για όλες τις ινσουλίνες, το ίδιο είναι και για την Levemir, την μακράς διάρκειας κτλ. Επομένως, φαρμακοκινητικές μελέτες δεν έχουμε στα προχωρημένα στάδια για τις ινσουλίνες. Και αυτό δεν είναι και τόσο καλό. Οι οδηγίες αυτές που λέμε μείωση κατά 25% κάτω από 50 και κατά 50% κάτω από 10 είναι πρακτικές. Και υπάρχει ένα λεπτό σημείο το οποίο ευνοεί, αν θέλετε, τη ρύθμιση. Είναι ότι στην ουσία και εμείς και οι διαβητολόγοι, σε ό,τι αφορά τις ινσουλίνες, είμαστε στη διαδικασία βλέποντας και κάνοντας. Δώσε λίγη ινσουλίνη, δες πώς θα πάει, ας μετρήσει ο ασθενής τα ζάχαρά του καλά και πάμε ένα βήμα παρακάτω. Τα τελευταία χρόνια όμως είχαμε μια μεγάλη ανατροπή, αν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά το ζαχαρό διαβήτη τύπου 2 αυτών καθ' αυτών. Ξεφύγαμε λοιπόν από την παλιά θεώρηση ενός διπόλου, που ήταν η ανεπαρκής έκρηση ινσουλίνης και η αντίσταση στην ινσουλίνη που στους ΜΙΣ ή στο ΙΠΑΡ, σε μια πιο πολύπλοκη παθοφυσιολογία, με μειωμένο το φαινόμενο εγκρετίνης, αυξημένη λιπόλυση, μέχρι και πριν από λίγα χρόνια την αυξημένη επαναρρόφηση γλυκόζης από τον νεφρό. Είναι μια κατηγορία φαρμάκων που θα τη δούμε σύντομα. Με βάση αυτή την παθοφυσιολογία αρχίσαν να αναπτύσσονται και πολλά καινούργια φάρμακα. Και υπάρχουν φάρμακα από το στόματος που δρούνε σε αυτούς τους μηχανισμούς. Και αυτό το οποίο έχει συμβεί πλέον και είναι γεγονός, εδώ και 2 χρόνια, από μια κοινή, εν πάση περιπτώσει, έκδοση guidelines, στο οποίο είχαμε και ελληνική συμμετοχή, τον καθηγητή τον κύριο Τσάμπα από το Ιπποκράτειο, έγινε πλέον ξεκάθαρο ότι στο διαβήτη πάμε με διπλή θεραπεία δισκίων και την ισουλίνη ως μία από τις 5 πιθανές επιλογές, ή και τριπλή θεραπεία δισκίων και την ισουλίνη ως μία από τις θεραπευτικές επιλογές. Αυτές είναι καινούργιες οδηγίες. Έχουν κάποια ελλείμματα, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία. Να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Η μετφορμή είναι ένα πολύ ισχυρό φάρμακο αντιδιαβητικό. Υπάρχει λίγο μια φιλολογία για τον ακριβή μηχανισμό δράσης. Σίγουρα καταπιέζει την υπατική παραγωγή γλυκόζης. Είναι ένα ισχυρό αντιδιαβητικό, αλλά από τις πρώτες μελέτες, πριν από πολλά χρόνια, και τότε οι μελέτες για να μπει ένα φάρμακο στην αγορά περιλάμβαναν λίγους ασθενείς, φάνηκαν οι βασικές της παρενέργειες, η διάρρεια και η γαλακτική οξέωση, αν δοθεί σε ανθρώπους με προχωρημένη νεφρική νόσο. Τα επίπεδα κρετινίνης αυτά, τα 1,4 και 1,5, νομίζω ότι τα λένε όλα. Αυτά είναι στα SPC του φαρμάκου. Απαγορεύεται να χορηγήσει μετφορμή σε κρετινίνη πάνω από 1,4 και 1,5. Αυτό συμβαίνει γιατί 90% του φαρμάκου έχει νεφρικό μεταβολισμό και αν θέλετε να το δείτε με GFR, η κάθαρση κρεατινίνης, στην ουσία μπορούμε να χορηγήσουμε στα 30 με 60 μόνο το 1 τέταρτο της δόσης. Όλα τα textbook νεφρολογίας λένε το ίδιο. Η ADA, σε αυτό που σας ανέφερα, αντιμετωπίζει με μια σχετική χαλαρότητα το θέμα αυτό. Λέει ότι η μετφορμή τη χρησιμοποιούμε παντού, τη χρησιμοποιούμε χρόνια και μάλλον είναι σχετικά ασφαλές να τη χορηγούμε από τα 30 μέχρι τα 45 με μία μείωση της δόσης. Τα στοιχεία όμως πάνω στα οποία βασίζεται αυτή η δήλωση είναι αρκετά ελλειπή και προέρχονται από 2 πηγές. Η μία πηγή είναι αυτή εδώ η μετανάλυση, είναι από μία ομάδα της Cochrane που κάνει την ίδια μετανάλυση κάθε 2 ή 3 χρόνια. Η μετανάλυση με βάση τις βασικές αρχές πρέπει να περιλαμβάνει μόνο μελέτες που έχουν ένα προκαθορισμένο κύριο τελικό σημείο. Στην περίπτωση αυτή μπήκαν μελέτες, ας μου επιτραπεί η έκφραση, διάφορες, είτε τυχιοποιημένες είτε μελέτες παρετήρησης, όπου οι ασθενείς έπρεπε να παρακολουθούνται για 1 μήνα μόνο και να έχουν πάρει μετφορμίνη. Και με βάση αυτές τις μελέτες δεν υπήρξε αυξημένη συχνότητα γαλακτικής οξέωσης στους ασθενείς που πήραν μετφορμίνη. Το πρώτο ερώτημα που ρωτάει κανείς είναι αυτό. Πόσες από αυτές τις μελέτες είχαν κύριο τελικό σημείο τη γαλακτική οξέωση? Δηλαδή, ερχόταν ασθενείς κάθε μήνα ή κάθε 3 μήνες, δίναν το χέρι, τους παίρναμε αίρεο αίματος και τους μετρούσαμε και γαλακτικό.
Η απάντηση είναι σαφώς καμία. Επομένως, από μελέτες που δεν περιλαμβάνουν αυτό το τελικό σημείο, δεν μπορεί να βγει κανένα συμπέρασμα για αυτό το τελικό σημείο. Η άλλη μεγάλη μελέτη ήταν μια σουηδική μελέτη που δημοσιεύτηκε σε ένα πολύ μεγάλο περιοδικό, στην οποία εξετάστηκαν τα τελικά σημεία οξέωση ή λίμωξη και θανατηφόρος οξέωση ή λίμωξη. Εκεί η μετφορμίνη τα πήγε λίγο καλύτερα από την ισουλίνη και ακριβώς ίδια με τα άλλα φάρμακα. Αν δει ξανά κανείς αυτή την μελέτη, έγινε αναδρομικά από τη βάση δεδομένων της διαβιωτολογικής εταιρείας της Σουηδικής, η οποία είναι πραγματικά πολύ καλή, στην οποία οι νοσοκόμες ή οι γιατροί των κέντρων υγείας, των αγροτικών ιατρείων και των νοσοκομείων έχουν υποχρέωση μία φορά το χρόνο να περνάνε δεδομένα από τα εξιτήρια των νοσοκομείων. Τώρα, αν κάποιος από εσάς γράφει σε εξιτήριο ή αποβιωτήριο ως αιτία θανάτου γαλακτική οξέωση, καλώς πράττει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τόσο συνηθισμένο. Βρέθηκαν λοιπόν 8 περιπτώσεις όλες και όλες γαλακτικής οξεώσεως. Επομένως, μπορεί να καταλάβει κανείς ποια είναι η ποιότητα αυτών των στοιχείων. Ακόμα και όμως, αν τη θεωρήσουμε τη μελέτη πολύ καλή ποιοτικά, κάτω από 45 GFR λάμβανε μετφορμίνη μόνο περίπου το 1,5 με 3% του συνολικού πληθυσμού. Δηλαδή, αυτό είναι ένα επιχείρημα ότι η μετφορμίνη χορηγήθηκε προσεκτικά και γι' αυτό δεν έκανε γαλακτική οξέωση. Είναι ένα επιχείρημα να σταματάμε στα 45 και όχι στα 30. Για τις σουλφονιλουρίδες τα πράγματα ίσως είναι ακόμη πιο ξεκάθαρα. Αυξάνουν την παραγωγή γλυκόζης από το β' κύτταρο, είναι ισχυρά φάρμακα, προκαλούν υπογλυκαιμία και αύξηση βάρους γιατί δρούν ανεξάρτητα από τη γλυκόζη. Εδώ τα πράγματα είναι επίσης γνωστά. Οι παλιές, οι πρώτες γενιάς σουλφονιλουρίδες, η γλυβουρίδη που είναι η γλυβενκλαμίδη, τον ταονίλ, και η γλυμεπυρίδη που είναι το σολόζα, λόγω του νεφρικού μεταβολισμού τους και των φαρμάκων αλλά και των μεταβολητών και της μακράς δράσης τους πρέπει να αποφεύγονται από πολύ ψηλά επίπεδα GFR. Αν πρέπει να δώσει κανείς κάτι, θα δώσει γλυπιζίδι που δεν νομίζω να κυκλοφορεί πια ή το διαμικρόν, αλλά όχι το MR το διαμικρόν, το παλιό διαμικρόν, μισό διαμικρόν 80 τρεις φορές τη μέρα λόγω της βραχίας δράσης τους. Ειδικά για αυτά τα φάρμακα, η Άντα είναι λίγο πιο σκληρή και λέει ότι πρέπει να έχουμε εξαιρετικά μεγάλη προσοχή. Αλλά πάλι δεν ποσοτικοποιεί το βαθμό GFR. Μιλάει λίγο γενικά και αόριστα. Να υπενθυμίσω επίσης κάτι σε ό,τι αφορά τη γλυβεκλαμίδη, ότι με ένα ρεπόρ της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας το 2013 ξεκαθαρίζεται ότι δεν είναι ασφαλές φάρμακο για χρήση που στους ηλικιωμένους, αλλά όταν λέει ηλικιωμένους, περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους άνω των 60 ετών, που στην ουσία είναι η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με τύπου 2 διαβήτη. Γιατί έχει εξαιρετικά υψηλό ρίσκο υπογλυκαιμίας, ειδικά σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία. Τι επιλογές έχουμε λοιπόν για τους ασθενείς μας? Έχουμε τις μεγλιτινίδες, που είναι επίσης ένα φάρμακο που διεγείρει την παραγωγή ινσουλίνης, αλλά σε καταστάσεις όπου υπάρχει ήδη παρουσία γλυκόζης. Άρα προκαλεί λιγότερη υπογλυκαιμία. Αυτά τα φάρμακα που έχουμε στη χώρα μας είναι η ρεπαγλινίδη και η νατεγλινίδη. Και το ένα και το άλλο δεν έχουν νεφρικό μεταβολισμό και μπορούν να χορηγηθούν σε όλα τα στάδια με μία μείωση όταν πάμε σε GFR κάτω από 30. Έχουμε μία άλλη κατηγορία, τις γλυταζόνες ή θιαζολιδινεδιώνες, οι οποίες δεν είναι τόσο ισχυρά υπογλυκαιμικά, όσο πιο καινούργια τα φάρμακα ελαττώνεται η ισχύ τους. Έχουν κάποιες παρενέργειες, τις οποίες αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε στη συνέχεια. Αλλά και η μία και η άλλη έχουν αποκλειστικά υπατικό μεταβολισμό και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορούν να χορηγηθούν χωρίς πρόβλημα σε όλα τα στάδια νεφρικής νόσου. Η αναστολή α-γλυκοστιδάσης, δηλαδή η ακαρβόζη, είναι φάρμακα τα οποία έχουν συγκεκριμένα ωφέλη και συγκεκριμένες παρενέργειες, κυρίως από το γασεντερικό. Χωρίς να θέλω να σας κουράσω, τα KDOC λένε, προτείνουν μία μικρή μείωση
και δεν λένε αποφύγετε το στους ασθενείς με νεφρική νόσο προχωρημένη, απλά λένε ότι δεν έχει μελετηθεί, πράγμα το οποίο είναι αληθές. Πάμε στα πιο προχωρημένα φάρμακα. Αυτά τα δύο παράγωγα, η εξενατίδη και η λιραγλουτίδη, είναι φάρμακα τα οποία ενεργοποιούν τους υποδοχείς των GLP-1. Τα GLP-1 είναι τα πεπτίδια που όταν φτάνει η τροφή στο στόμαχο, απελευθερώνονται, είναι ενδογενή πεπτίδια και διεγείρουν την έκρηξη ινσουλίνης. Αυτά λοιπόν τα φάρμακα διεγείρουν την έκρηξη ινσουλίνης όπως αυτή εξαρτάται από τη γλυκόζη. Έχουν υψηλό κόστος και έχουν ένα βασικό πλεονέκτημα που είναι η μείωση του βάρους και είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Και το ένα και το άλλο όμως, κάτω από τα 30 δεν συνιστώνται, το ένα είναι ξεκάθαρο ότι δεν συνίσταται, το άλλο είναι ελαττωμένη η κλινική μας εμπειρία. Και πάμε λίγο στην κατηγορία που ίσως φαίνεται λίγο πιο ενδιαφέρουσα, την κατηγορία των αναστολέων DDP4. Το DDP4 είναι το ένζυμο που μεταβολίζει το GLP-1 και το GIP. Επομένως, όταν αναστέλλεται αυτό το ένζυμο, αυξάνει ο χρόνος ημίσιας ζωής των δύο ενδογενών αυτών πεπτιδίων. Και αυτά τα φάρμακα λειτουργούν ως έξυπνα φάρμακα, δηλαδή πρέπει πρώτα να φάει ο ασθενής, να απελευθερωθούν τα ενδογενή του πεπτίδια και αυτά θα παραμείνουν και θα υπάρχει καλύτερη διέγερση της ινσουλίνης. Γι' αυτό το λόγο δεν κάνουν και πολλές υπογλυκαιμίες. Τα φάρμακα που κυκλοφορούν στη χώρα μας είναι τα τρία πρώτα. Η σιταγλυπτίνη έχει 80% νεφρικό μεταβολισμό. Η φυσιολογική δόση είναι 100 mg. Έχουν γίνει μελέτες που λένε κάτω από 30 με ασφάλεια το 25% της δόσης. Δεν κυκλοφορεί στα 25 mg στη χώρα μας. Υπάρχουν φήμες ότι και στο εξωτερικό θα κυκλοφορήσει. Η σαξαγλυπτίνη επίσης μπορεί να χορηγηθεί με μείωση της δόσης στα 2,5 mg. Απλά υπάρχει μια καλή μελέτη σε αιμοκαθερόμενους ασθενείς που λέει ότι το φάρμακο φεύγει με την αιμοκάθαρση και γι' αυτό αυτοί οι ασθενείς δεν είχαν τόσο καλά αποτελέσματα. Πρέπει να το δίνετε μετά την αιμοκάθαρση. Η βίλταγλυπτίνη έχει τα περισσότερα στοιχεία, γι' αυτό και η διαφάνεια είναι έτσι λίγο πιο εκτεταμένη. Έχει ένα νεφρικό μεταβολισμό της τάξης του 13%. Υπάρχουν εκτενείς φαρμακοκινητικές μελέτες για την ARIA under the curve, η οποία δεν αυξάνει πολύ. Οι δύο βασικοί μεταβολίτες είναι αυτοί, είναι ενεργείς και αυτοί αυξάνονται περίπου 2-3 φορές. Και υπάρχει και μελέτη συγκεκριμένη φαρμακοκινητικής που λέει ότι δεν φεύγει με την αιμοκάθαρση. Το χάπι είναι 2 φορές τη μέρα 50 mg. Και στην προχωρημένη νεφρική νόσο μπορείτε να δώσετε απλά ένα χάπι των 50 mg. Υπάρχουν και αρκετά δεδομένα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του φαρμάκου. Αυτή είναι μια μελέτη 6 μηνών σε 500 ασθενείς, όλοι είτε κάτω από 50 είτε κάτω από 30 GFR. Παίρνανε διάφορα σκευάσματα εκτός από μετφορμίνη, στα οποία προστέθηκε η βίλταγλυπτίνη σε μικρή δόση, τη δόση των 50 mg. Υπήρξε μια καλή διαφορά σε ό,τι αφορά τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Στην δε επέκταση αυτής της μελέτης στις 52 εβδομάδες, αυτή η διαφορά παγιοποιήθηκε και ήταν της τάξης του 0,7-0,8% στη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Με ανεπιθύμητες ενέργειες, να μην σας κουράζω, παράλληλες με το πλασίμπο. Υπάρχει άλλη μια μελέτη σε αυτό εδώ το κομμάτι, μια ιαπωνική μελέτη, η οποία μελέτησε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση, οι οποίοι λάμβαναν μετιγλινίδη ή βογλυμπόζη, είναι ανάλογο της ακαρβώσης, δύο υπογλυκαιμικά δισκεία, και οι μισοί πήρανε και βίλταγλυπτίνη. Και υπήρξε πραγματικά μια καλή, πάλι ομοιόμορφη μείωση γλυκοζηλιωμένης, 0,8%, αυτή είναι η γλυκοζηλιωμένη αλπουμίνη, και μια χαρακτηριστική μείωση, αυτό που ίσως είναι πιο ενδιαφέρον, του ζαχάρου μετά γευματικά. Και κλείνω, αυτός είναι ο τελευταίος DDP4, η λιναγλυπτίνη, η οποία θεωρητικά δεν έχει καθόλου νεφρικό μεταβολισμό. Η ARIA under the curve είναι ακριβώς ή περίπου ίδια με αυτήν της βίλταγλυπτίνης και θεωρητικά, αν κυκλοφορήσει ποτέ στη χώρα, δεν θα χρειάζεται καμία μείωση της δόσης. Συμπερασματικά, ο γλυκαιμικός έλεγχος είναι δύσκολος σε όλους τους ασθενείς με ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2, κάποιες φορές. Με τη μείωση της νεφρικής λειτουργίας εμφανίζονται παράγοντες που ευνοούν μέσα σε εισαγωγικά και άλλοι που δυσχεραίνουν το γλυκαιμικό έλεγχο.
Υπάρχουν λίγα στοιχεία για τη φαρμακοκινητική των ινσουλινών σε προχωρημένη νεφρική νόσο, όπως επίσης και για αρκετά από τα υπόλοιπα φάρμακα. Η μετφορμίνη και οι περισσότερες νοσοφωνηρίες πρέπει να μην χορηγούνται σε ασθενείς κάτω από 50 ή αν θέλετε κάτω από 45 GFR. Ενώ υπάρχουν τρεις κατηγορίες, οι γλυταζόνες, οι μεγλυτινίδες και ορισμένοι DTP4 αναστολής, που δεν εμφανίζουν νεφρικό μεταβολισμό και μπορούν μάλλον να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε όλα τα στάδια χρόνιας νεφρικής νόσου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Παντελή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ καθαρή αυτή ομιλία σχετικά με τη χρήση των υπογλυκαιμικών παραγόντων και τα μηνύματα που πέρασες με τους στόχους για την γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη στους ασθενείς που έχουν χρόνια νεφρική νόσο και είναι σε αιμοκάθαρση. Υπάρχουν 5 λεπτά για ερωτήσεις, αν θέλετε. Ο κύριος Γούμενος. Αριστερά. Αδεξιά από εσάς. Όχι. Πρέπει να του πάτε ένα μικρόφωνο, μάλλον. Δημήτρη, πες εσύ μέχρι να πάει το μικρόφωνο στον κύριο Βαργιαμέζη. Παντελή, συγχαρητήρια. Ήταν εξαιρετική η ομιλία και η ανασκόπηση που έκανες. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Συμφωνώ βέβαια με όλα αυτά τα στοιχεία περί των υπογλυκαιμικών παραγόντων. Η εμπειρία όμως είναι πολύ περιορισμένη και δεν κρύβω ότι εγώ φοβάμαι να το χρησιμοποιήσω. Και παρά το γεγονός ότι η φαρμακοκινητική της ινσουλίνης μπορεί να μην είναι τόσο πολύ καλά μελετημένη, εν τούτης αισθάνομαι καλύτερα ασφαλής να αντιμετωπίσω έναν ασθενή με χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 4 ή έναν ασθενή που είναι σε περιτοναϊκή ή σε αιμοκάθαρση με την ινσουλίνη παρά με τους υπογλυκαιμικούς παράγοντες. Πιστεύεις πραγματικά ότι το μέλλον είναι στην αντικατάσταση ινσουλίνης από αυτά τα φάρμακα, στο τελικό στάδιο της νεφρικής νόσου ή στην υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας? Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Εγώ έχω μια, θεωρώ, καλή εμπειρία με τα φάρμακα αυτά. Γλυταζόνες χρησιμοποιούσαμε στο ΑΧΕΠΑ, ειδικά στην περιτοναϊκή, με τον κύριο Ντόμπρο αρκετά χρόνια. Θα πω μια δεκαετία και νομίζω δεν θα πέσω έξω και με τον κύριο Μπαλάσκα στη συνέχεια. Και τους DTP4, τουλάχιστον εγώ, έχω 3-4 χρόνια που τους χρησιμοποιώ και στην αιμοκάθαρση με πολύ καλά αποτελέσματα, πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Με το ένα χάπι, αν θέλετε, και μία ένεση ινσουλίνης μακράς διαρκείας, πετυχαίνω πολύ εύκολα τους στόχους και χωρίς ιδιαίτερες υπογλυκαιμίες, το οποίο είναι το σοβαρό πρόβλημα. Έχω ένα πρόβλημα με τις πολλαπλές ενέσεις στον αιμοκαθερόμενο, διότι πολλές φορές δίνουμε συμβολές του τύπου, αφού θα έρθεις στην αιμοκάθαρση, μην κάνεις την πρωινή δόση της ινσουλίνης, επομένως υπάρχει μια μεγάλη διακύμανση εκεί. Δεν έχει μελετηθεί καν η φαρμακοκινητική της ινσουλίνης υπό αιμοκάθαρση ή το πώς πορεύεται η γλυκόζη κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Αυτά τα φάρμακα είναι μία φορά την ημέρα, είναι εύκολος ο τρόπος χορήγησης και δουλεύουν καλά. Η άποψή μου είναι ότι δουλεύουν καλά. Νομίζω ότι και άλλα κέντρα τα οποία τα δοκίμασαν και εδώ στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει μεγάλη εμπειρία, έχουν καλά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ για την απάντηση. Έτσι κι αλλιώς ο λόγος που γίνονται αυτές τις παρουσιάσεις είναι για να μην φοβόμαστε και να αρχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε. Γιατί από τότε που κάναμε τον Μάρτιο τη διαβητική νεφροπάθεια, πάλι υπήρξαν αυτά τα ερωτήματα, το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι και πού καταλήγουν. Και νομίζω ότι η εμπειρία πλέον έχει συσσωρευτεί και είναι πολύ σοβαρή η χρήση τους. Ο κ. Βαργιαμέζης έχει να ρωτήσει κάτι. Πολύ ωραία ανασκόπηση εφόλης της ύλης. Έχω κάποια ερωτηματικά. Το ερωτηματικό είναι πότε προλαβαίνουν οι διαβητολόγοι για να επιμορφηθούν και να ασκήσουν σωστή πρακτική στους αρρώστους που έχουν και λίγο νεφρική ανεπάρκεια. Δεν απαραίτητο να είναι σε αιμοκάθαρση. Ένα. Δύο. Εσείς τι συστήνετε στους ασθενείς σας? Και τρία, πόσους από τους παράγοντες που αναφέρατε, όπου λίγο πολύ χάνεσαι κατά κάποιο τρόπο, ελπίζουμε ότι σύντομα θα έρθουν και στην Ελλάδα ή θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν και ευρέως, ιδιαίτερα αυτά που δεν έχουν μεταβολισμό στον αυτό αλλά στο σηκώτη? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Παντελή, σε σύντομες απαντήσεις όμως. Ναι, η διαβητολογική κοινότητα είναι ανοιχτή στην εκπαίδευση και στην επικοινωνία με νεφρολόγους. Η αλήθεια είναι ότι δέχονται τις συμβουλές μας και την συζήτηση με καλό τρόπο και σε συνέδρια και σε κλινικό
επίπεδο. Παντελή, εσύ συνέχισε τις απαντήσεις. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές κάποιοι είναι λίγο δύσκολοι. Η δεύτερη ερώτηση είναι ότι εγώ αντιμετωπίζω τους ασθενείς μου κατά περίπτωση. Γενικά, ένας βασικός κανόνας είναι κατά πόσο ο άρρωστος πολύ σύντομα έχει διατηρήσει έστω και λίγο ινσουλινική έγκριση ο ίδιος. Αν έχει διατηρήσει ινσουλινική έγκριση, εγώ προτιμώ τα δισκεία και οι συνδυασμοί είναι υποφελείς. Αν δεν έχει καμία ινσουλινική έγκριση, δηλαδή ένας διαβητικός τύπου 2 με πολύ μακρά πορεία διαβήτη, προχωρώ κατευθείαν στην ινσουλίνη. Το τρίτο ερώτημα είναι στην ουσία ότι ναι, πλέον έχουμε εδώ και 3-4 χρόνια και στην Ελλάδα φάρμακα από όλες αυτές τις κατηγορίες και χρησιμοποιούνται τα φάρμακα αυτά. Περισσότερο βέβαια συνδυασμό με μεθυρμίνη, αλλά χρησιμοποιούνται. Επομένως, νομίζω ότι και εμείς θα πρέπει λίγο να το τολμήσουμε και να χρησιμοποιούμε λίγο πιο συστηματικά τα φάρμακα αυτά. Να κάνω μια σύντομη ερώτηση σχετικά με το θόρυβο που δημιουργήθηκε από πέρσι από το συνέδριο καρδιακής ανεπάρκειας, με την αυξημένη, τέλος πάντων, συχνότητα εμφάνισης σε ασθενείς που χρησιμοποιούν τους DPP-4. Υπάρχει κάτι που μπορείς να μας πεις πάνω σε αυτό, γιατί νομίζω είναι αυξημένος ο θόρυβος και λίγα τα οι κίνδυνοι, ας πούμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι, να πω λίγο το εξής, υπάρχει μια αδικία σε ό,τι αφορά τα καινούργια φάρμακα, διότι ο FDA έχει, μετά από έναν επίσης άδικο θόρυβο της ροσιγκλιταζόνης, έχει απέτηση κάθε νέο φάρμακο στο διαβήτη να έχει μια τεράστια μελέτη καρδιακής νησιμότητος. Το οποίο είναι κάτι που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούταν εξωπραγματικό. Στην ουσία και οι 3 DPP-4, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που ανέφερα, έχουν μεγάλες μελέτες καρδιακής νησιμότητος, με πολλά ανθρωποέτη σε πολύ μεγάλο πληθυσμό, και δεν έχουν καθόλου, δεν δημιουργούν καθόλου πρόβλημα σε ό,τι αφορά την καρδιακική νοσηρότητα και την νησιμότητα. Είναι ασφαλή φάρμακα, γι' αυτό και έχουν ένδειξη και από την Ευρώπη και από την Αμερική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαντελή.